Αυξημένες προκρατήσεις δείχνει η φετινή σεζόν στην Κρήτη, με το πρόσημο των διεθνών αφίξεων να αναμένεται πως θα είναι κατά 5% περίπου μεγαλύτερο του περσινού. Τα ξενοδοχεία στο Ρέθυμνο μέχρι τέλη Απριλίου θα έχουν ανοίξει, ώστε να υποδεχτούν τους ανοιξιάτικους επισκέπτες, με το Μάιο να δίνει στον ομό πολύ ψηλές πληρότητες. Η χρονιά φέτος παρουσιάζει αυξημένες προκρατήσεις σε σχέση με πέρυσι και στο τέλος της σεζόν, αν όλα κινήσουν ομαλά όπως περιμένουμε και δεν έχουμε καμιά έκπληξη, πιστεύω ότι θα κινηθούμε με ένα θετικό πρόσημο έως και συν 5% σε αφίξεις. Το Ρέθυμνο, επειδή έχει έτσι και πάρα πολύ καλές μονάδες και στην πόλη και περιφερειακά της πόλης, οι κρατήσεις που έχουν δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλά. Ξεκινάνε πιο δυναμικά μετά τις 10 Μαΐου, αλλά δείχνουν όμως ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και το Ρέθυμνο σε επίπεδο πληρωτήτων, υψηλών πληρωτήτων μάλιστα τις 10 Μαΐου και μετά. Σημαντικό παράγοντα φαίνεται πως αποτελεί η αλλαγή του προφίλ των επισκεπτών, οι οποίοι δαπανούν λιγότερα χρήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, κάτι που αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια και στο μειωμένο μέσο όρο των διανυκτερεύσεων, γεγονός όμως που, σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, εγείρει το ζήτημα του κατά πόσον είμαστε ως προορισμός άξιοι μεγάλων δαπανών. Μιας και δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες αγορές και τοποθετήσεις χρημάτων, αφού δεν τα έχουν, επιδίδονται σε οτιδήποτε για να ξεχαστούν. Επίσης σίγουρο είναι ότι τα χρήματα που έχουν για να ξοδιάσουν κατά το διάστημα των διακοπών τους στο destination που θα πάνε θα είναι λιγότερα από ό,τι ξόδιαζαν τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτό θα πρέπει να πορευτούμε. Έχει αλλάξει και το προφίλ του τουρίστα και το βλέπουμε και από τον εαυτό μας. Σε μια ηλικία τώρα μέχρι 55-60 χρόνων δεν θες να πας συνέχεια στο ίδιο μέρος, 15 μέρες το χρόνο να δώσει όλα σου τα χρήματα, να μείνει σε ένα μέρος. Βέβαια, αυτό πρέπει να μας κάνει και να αναρωτηθούμε. Εμείς είμαστε ένας προορισμός να χαλάνε πάρα πολλά χρήματα, να έχουμε ας πούμε τους λεφτάδες του κόσμου. Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα όχι, δεν είμαστε. Αλλά και ο καθένας πρέπει να το σκεφτεί. Δηλαδή, όταν περνάει ο πεζός στη διάβαση και πανηγυρίζει ο τουρίστης επειδή σταμάτησε στα μάξη για να περάσει και πανηγυρίζει και ευχαριστεί και κάνει τα χέρια του έτσι. Την ανάγκη της επιμήκυνσης της σεζόν φέρνει στο προσκήνιο ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ρεθύμνου, η οποία θα προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας μισθό στους ξενοδόχους υπαλλήλους, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αποσυμπίεση των υποδομών κατά τους πολύ ζεστούς μήνες. Επειδή ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων και όλο το νησί το δικό μας έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του τουρισμού της χώρας, θα πρέπει να ενσκύψουν εκεί πάνω όλοι, περιφέρειες, αντιπεριφέρειες, δήμοι, και εν πάση περιπτώσει όλοι οι φορείς, ούτως ώστε να καταφέρουμε σε πρώτη δόση την επιμήκυνση που τη συζητάμε τόσα χρόνια και στη συνέχεια το 12-μήνο τουρισμό. Έτσι και οι ξενοδοχοπάλληλοι θα έχουν 12 μήνες εργασία και δεν θα χρειάζονται ούτε ταμεία ανεργίας ούτε τίποτα.